Arnold's Online Education, μπροστά μας παιδιά έχουμε μία άσκηση η οποία λέει έχουμε λέει δύο ποδηλάτες α και β, έχουν ξεκινήσει μία κούρσα από το σημείο 0-0 και κατευθύνονται λέει προς τα δεξιά, προς τον άξονα των Χ, δηλαδή παιδιά οι ποδηλάτες α και β έχουν ξεκινήσει εδώ από το 0 και κατευθύνονται προς τα δεξιά. Ο ποδηλάτης β τρέχει 3 φορές πιο γρήγορα από τον α. Οπότε παιδιά, καλύπτει αν θέλετε και τριπλάσια απόσταση. Δηλαδή, αν αυτή εδώ η απόσταση του όμικρον από τον α είναι χ, αντίστοιχα του όμικρον εδώ της αρχής από το β, δηλαδή όλη αυτή εδώ η απόσταση είναι 3χ. Το καταλαβαίνουμε έτσι παιδιά. Ένας παρατηρητής λέει στέκεται εδώ στο σημείο 0,1, εδώ είναι το σημείο 0,1, οπότε όλη αυτή εδώ η πλευρά παιδιά ισούται με 1. Λοιπόν, και θέλει να βρούμε παιδιά τι. Θέλει να βρούμε ποια είναι η μέγιστη γωνία θέασης του π ανάμεσα στους δύο ποδηλάτες α και β. Η γωνία θέασης παιδιά είναι αυτή εδώ. Είναι η γωνία όπου ο παρατηρητής π, η ματιά του π κοιτάζει τον ποδηλάτη α. Η ματιά του π κοιτάζει και τον ποδηλάτη β. Ποια είναι η μέγιστη τιμή της γωνίας θ που μπορεί να πάρει. Να εκφράσει λέει την εφαπτωμένη του θ σαν συνάντηση του χ. Λοιπόν, παιδιά, πρώτα απ' όλα. Θα σας πω, παιδιά, πρώτα απ' όλα λιγάκι έτσι, τριγωνομετρία από το γυμνάσιο. Παιδιά, δεν θα μας απασχολήσει, μας απασχολεί μόνο στη συγκεκριμένη εργασία. Δεν θα μας απασχολήσει γενικά. Απλώς, παιδιά, να σας πω ένα παραμύθι. Εσύ έχεις ένα ορθογώνιο τριγωνάκι. Ορθογώνιο. Γιατί ορθογώνιο, γιατί έχει ορθή γωνία. Λοιπόν, εδώ μικρό όμικρο, να το πούμε αυτό, πώς να το πούμε, κάπα, αυτό λάμδα. Παιδιά, κάνουμε ένα παράδειγμα, έτσι. Και εδώ σου βάζω εγώ μία γωνία, να την πούμε φ. Είχαμε μάθει, παιδιά, ένα τυπάκι στο γυμνάσιο που η εφαπτωμένη της γωνίας φ είναι πια. Πρώτα απ' όλα, παιδιά, να σας συστήσω το γεγονός ότι το ορθογώνιο τρίγωνο έχει δύο κάθετες πλευρές, μία και άλλη μία. Γιατί λέγονται κάθετες, γιατί δημιουργούν την ορθή γωνία. Λοιπόν, αυτές παιδιά λέγονται κάθετες. Και η άλλη παιδιά που είναι η μεγαλύτερη πλευρά ενός ορθογωνίου τριγώνου, αυτή παιδιά είναι όπως την ονομάζουμε υποτινούσα. Η εφαπτωμένη λοιπόν παιδιά, υπήρχε ένας τύπος στο σχολείο που έλεγε ότι δίνεται από τον εξής τύπο. Είναι αυτό που λέμε η απέναντι κάθετη πλευρά, η απέναντι κάθετη πλευρά προς την προσκύμενη κάθετη πλευρά. Δηλαδή, παιδιά, ουσιαστικά είναι οι δύο κάθετες που είπαμε, είναι αυτές οι δύο που είναι οι πράσινες. Τη μία τη λέμε απέναντι, την άλλη τη λέμε προσκύμενη. Η απέναντι, παιδιά, το λέει και η λέξη. Αν εσύ πάρεις τη γωνία φ και κοιτάξεις απέναντί της, απέναντί της δεν είναι η κάθετη πλευρά ωμικρον λάμδα. Η προσκυμένη κάθετη, παιδιά, είναι η άλλη που περισσεύει. Ποια άλλη κάθετη περισσεύει, η όμικρον κάπα. Ωραία, παιδιά, αυτό είναι ένα τυπάκι που το είχαμε μάθει στο γυμνάσιο. Αυτό, παιδιά, εμείς τώρα θα το χρησιμοποιήσουμε εμείς εδώ, εντάξει, στο συγκεκριμένο σχηματάκι. Και επειδή θέλουμε, παιδιά, να κάνουμε έτσι ένα σχήμα, έτσι λιγάκι να φαίνεται έτσι καλύτερα, γι' αυτό, παιδιά, θα σας το κάνω εγώ έτσι να το διαβάζουμε, έτσι, θα το διαβάζουμε αναλυτικά. Λοιπόν. Είναι παιδιά αυτό εδώ, είναι εδώ πέρα, ο ένας άξονας και ο άλλος. Εδώ είναι ο παρατηρητής που στέκεται, εδώ είναι η αρχή των αξώνων, εδώ είναι αυτό εδώ και εδώ είναι αυτό εδώ. Ωραία, εδώ είναι ο α, εδώ είναι ο β. Ωραία, αυτή η γωνία παιδιά είναι ορθή. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, και αυτή εδώ η γωνία, παιδιά, είναι η γωνία η θ. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, αυτή εδώ η πλευρά ξέρουμε ότι είναι χ, ενώ η άλλη απόσταση μεταξύ του όμικρον στο β, όπως λέει η άσκηση, είναι τριπλάς, δηλαδή είναι 3χ. Ωραία. Και ξέρουμε επίσης, παιδιά, ότι και αυτό εδώ έχει μήκος 1. Γιατί εδώ είναι ψηλά το σημείο 0,1, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λιγάκι τι θα κάνουμε. Εάν παρατηρήσουμε λιγάκι αυτήν εδώ τη γωνία θ, τι θα παρατηρήσουμε, παιδιά.
Αν όλη αυτή εδώ τη γωνίτσα εμείς την ονομάσουμε θ1, το βλέπετε έτσι, και αυτό εδώ το κομματάκι εδώ, αυτό το μικρούλι, το ονομάσουμε και το πούμε θ2. Τι παρατηρούμε, παιδιά? Ότι η γωνία η θ, αυτή δηλαδή που είναι με κίτρινο, τι είναι? Δεν είναι όλη η γωνία θ1 αν κόψουμε το κομματάκι θ2? Αν από όλη τη θ1 κόψεις το θ2, θ1 πλην θ2. Άρα θα προκύψει η θ που θέλουμε. Ωραία. Λοιπόν, θέλει λοιπόν να εκφράσουμε την εφαπτωμένη της θ σαν συνάρτηση του χ. Ωραία. Άρα, από αυτό εδώ το τύπο έχουμε ότι η εφαπτωμένη της θ είναι η εφαπτωμένη του θ1 μείον θ2. Με βάση, παιδιά, αυτήν εδώ τη σχέση που είπαμε. Την εφαπτωμένη, παιδιά, τη συμβολίζουν και με λατινικά. Στα λατινικά η εφαπτωμένη συμβολίζεται με tan, από το tangent, tangent που είναι εφαπτωμένη. Ας το πούμε και λατινικά. Ωραία. Εδώ, παιδιά, θα στιμήσω ένα τύπο που είναι τύπος του λυκείου. Αλλά επαναλαμβάνω, παιδιά, το συγκεκριμένο τυπάκι ουσιαστικά το χρησιμοποιούμε εδώ πέρα μόνο για την εργασία. Δεν θα μας απασχολήσει πουθενά άλλο, αλλά είναι ένας έτοιμος τύπος, παιδιά. Υπάρχει ένας τύπος που λέει ότι αν θες εσύ να υπολογίσεις την εφαπτωμένη της διαφοράς δύο γωνιών, υπάρχει, παιδιά, ένας έτοιμος τύπος, μία έτοιμη σχέση που λέει ότι αυτό είναι η εφαπτωμένη θ1 μείον την εφαπτωμένη θ2 1 συν την εφαπτωμένη θ1 επί την εφαπτωμένη θ2. Εντάξει. Παιδιά, δεν θα μας απασχολήσει, είναι μόνο για την εργασία. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να λέμε, παιδιά, δεν ξέρουμε τώρα αυτά εδώ πόσο είναι εφαπτωμένη του θ1, πόσο είναι εφαπτωμένη του θ2. Αυτά δεν τα ξέρουμε και πρέπει να τα υπολογίσουμε. Λοιπόν, η εφαπτωμένη θ1, παιδιά, είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι αυτή εδώ, η οποία ουσιαστικά, παιδιά, να σας το κάνω εδώ, αυτή η θ1, η θ1 είναι η πράσινη γωνία, η οποία εμφανίζεται, παιδιά, σε αυτό εδώ το πράσινο τριγωνάκι. Λοιπόν, το βλέπουμε αυτό εδώ το πράσινο τριγωνάκι, σε αυτό εδώ το πράσινο τριγωνάκι εμφανίζεται αυτή εδώ η γωνία, η θ1. Εντάξει, το βλέπουμε. Σύμφωνα λοιπόν, παιδιά, με αυτό που σας είπα προηγουμένως, εάν εμείς πάμε στο τριγωνάκι το ορθογώνιο, έχουμε το ορθογώνιο τριγωνο, αυτό, παιδιά, που σας έχω κάνει με πράσινο, είναι το ομικρόν πβ. Εδώ, παιδιά, τι παρατηρούμε? Η εφαπτωμένη του θ1, που θ1 είναι αυτή η πράσινη γωνία, η εφαπτωμένη, δηλαδή το tan της θ1, είναι, όπως είπαμε, τι? Η απέναντι κάθετη πλευρά, η απέναντι κάθετη πλευρά προς την προσκύμενη κάθετη πλευρά. Αυτό, παιδιά, που σας είπα προηγουμένως, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάζουμε το τρίγωνο ωμικρον πβ. Απέναντι κάθε πλευρά, δηλαδή αν εσύ κοιτάξεις τη γωνία θ1, απέναντί της θα δεις πια, θα δεις εδώ την όμικρον β. Αυτή είναι η απέναντι κάθε πλευρά, η όμικρον β. Και η προσκύμενη κάθε πλευρά είναι η άλλη. Δεν έχουμε, παιδιά, όλες και όλες δύο είναι οι κάθετες. Μία είναι η π όμικρον και μία είναι η όμικρον β. Και λέγονται κάθετες γιατί δημιουργούν την ορθή γωνία. Η απέναντι κάθε πλευρά είναι η όμικρον β, η προσκύμενη κάθε είναι η όμικρον π. Λοιπόν, για να την γράψουμε εδώ πέρα. Ωμικρον π. Η ωμικρον β είναι, παιδιά, 3χ. Η ωμικρον π ισούται με 1. Άρα 3χ δια 1. Άρα εδώ, παιδιά, να το γράψουμε. Πού να το γράψουμε λίγο, μην το ξεχάσουμε. Να γράψουμε εδώ ότι η εφαπτωμένη θ1 είναι 3χ δια 1, δηλαδή είναι 3χ. Λοιπόν, παιδιά, τώρα ακριβώς τα ίδια θα κάνουμε και για την άλλη τη γωνίτσα, γιατί θέλουμε και την εφαπτωμένη της γωνίας θ2. Η θ2 όμως, παιδιά, προσέξτε, είναι αυτή εδώ η κόκκινη, οπότε θα πάρουμε το αντίστοιχο τριγωνάκι στο οποίο εμφανίζεται η θ2. Η θ2 εμφανίζεται, παιδιά, σε αυτό εδώ το τριγωνάκι που σας κάνουμε κόκκινο, το όμικρον πα. Οπότε, για να το σβήσουμε εδώ πέρα, οπότε, να βάλουμε εδώ πέρα το όμικρον πα. Άρα έχουμε, να, η θ2, παιδιά, είναι αυτή εδώ. Αυτή εδώ που κάνουμε κόκκινο. Λοιπόν, θέλουμε την απέναντι κάθετη πλευρά. Για να δούμε, η απέναντι. Απέναντι από τη θ2 βλέπει την όμικρον α. Άρα η απέναντι κάθετη είναι η όμικρον α.
Κυπρός και μένει κάθετη παιδιά είναι η άλλη κάθετη όμικρον π. Να του. Όλες και όλες είναι δύο οι κάθετες, είναι αυτές που δημιουργούν την ορθογωνία. Η όμικρον α είναι η απέναντι, η προσκύμα είναι η όμικρον π. Η όμικρον α παιδιά ισούται με χ, η όμικρον π ισούται με 1. Άρα χ δια 1 μας κάνει χ. Άρα παιδιά, η εφαπτωμένη της θ2 ισούται με χ δια 1, δηλαδή ισούται με χ. Λοιπόν παιδιά, άρα με τούτα και με εκείνα υπολογίσαμε αυτά εδώ τα δύο συστατικά, άρα πλέον αυτή εδώ η συνάρτηση γίνεται πώς. Εφαπτωμένη του θ1 που είναι 3χ, μείον την εφαπτωμένη του θ2 που είναι χ, προς 1 συν εφαπτωμένη του θ1 που είναι 3χ, επί εφαπτωμένη του θ2 που είναι χ. Λοιπόν, παιδιά, για να κάνουμε λίγο πραξούλες. 3 βγάζω 1, μας κάνει 2χ, προς 1 και 3χ στη δεύτερη. Το γε, παιδιά, είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, επειδή το χ μετράει αποστάσεις, δεν μπορεί η απόσταση να είναι έτσι, αρνητικός. Άρα παιδιά, με τούτα και με εκείνα ουσιαστικά εμείς φτιάξαμε μία συνάρτηση. Ποια συνάρτηση φτιάξαμε? Είναι η συνάρτηση που υπολογίζει την εφαπτωμένη του θ, δηλαδή του tan θ, και πράγματι την εκφράσουμε σαν συνάρτηση του χ. Είναι αυτή η συνάρτηση και αν θέλετε παιδιά μπορείτε να την ονομάσετε και f του χ, έτσι να είναι έτσι συμβολικό. 2χ προς 1 και 3χ στη δεύτερη, που το χ είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Εμείς παιδιά τώρα το μόνο που θέλουμε να βρούμε εδώ είναι για ποια τιμή του χ, δηλαδή πόσο πρέπει να είναι αυτό το χ, ώστε αυτή η εφαπτωμένη θήτα να μεγιστοποιηθεί, να γίνει μέγιστη. Λοιπόν παιδιά, οπότε για να δούμε λιγάκι αυτό τώρα εμείς πώς θα το κάνουμε. Έχουμε ένα κλασικό θέμα πάνω στην διδασκαλία, εφαρμογές παραγωγού ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα μία συνάρτηση. Τα ακρότατα παιδιά είναι αυτό που λέμε, να δούμε πότε μεγιστοποιείται και πότε ελαχιστοποιείται. Οπότε, όπως έχουμε ενταχθεί, πρώτα απ' όλα παιδιά πρέπει να βρούμε την παράγω. Την παράγω αυτού του κλάσματος, 2χ προς 1 και 3χ δευτέρας και όλο παράγως. Εδώ παιδιά χρειάζεται να γνωρίζουμε πώς παραγωγίζουμε ένα κλάσμα, δηλαδή αυτά που έχουμε πει στο 3-2, πώς παραγωγίζουμε. Πώς παραγωγίζουμε δηλαδή παιδιά, πώς χρησιμοποιούμε ουσιαστικά το τυπολόγιο των εξετάσεων που έχουμε διδαχθεί και μαζί. Συγκεκριμένα το τυπολόγιο πώς παραγωγίζω αυτό το κλασματάκι. Λοιπόν, είναι η παράγωγος του αριθμητή 2χ επί 1 και 3χ δευτέρας που είναι ο παρανομαστής, μείον 2χ που είναι ο αριθμητής, επί 1 και 3χ δευτέρας παράγωγος, δηλαδή παραγωγίζουμε ένα αλλάξ. Και από κάτω πάει 1 και 3χ δευτέρας που είναι ο παρανομαστής στη δεύτερα. Η παράγωγος του 2χ είναι 2 επί την παράγωγο του χ, που όπως έχουμε πει σε προηγούμενη άσκηση η παράγωγος του χ είναι μονάδα, άρα 2 επί 1 μας κάνει τελικά 2, επί 1 και 3χ δευτέρας μείον πόσο 2χ. Πάμε να κάνουμε αυτή την παράγωγο ξεχωριστά παιδιά. Η παράγωγος του 1 και 3χ δευτέρας είναι η παράγωγος του 1 και η παράγωγος του 3χ δευτέρας. Δηλαδή είναι η παράγωγος του 1 συν το 3 βγαίνει απ' έξω και μέσα μένει το χ δευτέρας τόνος. Η παράγωγος του 1, όπως επίσης η παράγωγος κάθε παιδιά σκέτου αριθμού, εξού και το σε, μας κάνει 0. Άρα η παράγωγος του 1 είναι 0. Συν 3 επί, η παράγωγος του χ στη δευτέρα παιδιά θα βρεθεί από το χ στην κάπα. Λοιπόν, εμείς τι ξέρουμε, ότι το χ στην κάπα, αν το παραγωγήσεις, θα είναι χ κάπα επί χ στην κάπα μείον 1. Αν όπου κάβα βάλει το 2 θα γίνει 2 επί χ στη 2 μείον 1, δηλαδή θα γίνει 2 επί χ στην πρώτη. Αλλά όπως έχουμε πει παιδιά σε προηγούμενη άσκηση, το χ στην πρώτη είναι το χ. Άρα η παράγωγος του χ δευτέρας είναι 2χ, άρα 3, 2, 6χ. Άρα παιδιά μας κάνει 6χ. Και από κάτω είναι 1 και 3χ δευτέρας και όλο στη δευτέρα. Άρα έχουμε 2 και 2, 3, 6 χ δευτέρας, μείον 2, 6, 12 χ δευτέρας προς 1 και 3 χ δευτέρας και όλο στη δευτέρα. Λοιπόν, 2, 6 βγάζω 12 μας κάνει μείον 6 χ δευτέρας και αν θέλετε παιδιά να θυμηθείτε λίγο τα πρόσημα πώς γίνονται οι πραξούλες, να πάτε εδώ στην πλή και στη μαθηματική υποδομή να μου μελετήσετε παιδιά με ηρεμία από τη διδασκαλία αυτά εδώ τα 3 βίντεο πάνω στα πρόσημα για να τα ξαναθυμηθούμε. Λοιπόν, άρα παιδιά, η πρώτη παράγωση είναι 2 μείον 6 χ δευτέρας προς 1 και 3 χ δευτέρας και όλο στη δεύτερα. Λοιπόν, αυτή παιδιά είναι η πρώτη παράγωση που θέλαμε. Λοιπόν, γράφουμε 2 μείον 6 χ δευτέρας
προς 1 και 3 χ δευτέρας και όλο στη δευτέρα. Και όπως έχουμε πει αναλυτικά, παιδιά, εδώ στην πλη 12, έτσι, στις εφαρμογές που έχουμε μιλήσει για τις εφαρμογές, εδώ στο λογισμό των παραγόγων, εδώ στη μονοτονία και τα ακρότατα, μόλις βρούμε, παιδιά, την πρώτη παράγω, αμέσως μετά, παιδιά, τη θέτουμε ίση με το 0 για να καταλήξουμε σε μία εξίσωση και να βρούμε, παιδιά, τα χ, έτσι, να βρούμε τα στάσιμα σημεία, τα κρίσιμα σημεία. Λοιπόν, για να τη λύσουμε αυτήν εδώ, παιδιά. Εδώ είναι 0 πρώτα, άρα άμα κάνουμε χειραστή, 1 επί 2 μείον 6 χ δευτέρας, άρα 2 μείον 6 χ δευτέρας, ίσον 0 επί αυτό, 0 επί αυτό κάνει 0. Το κάνουμε, παιδιά, αυτό που λέμε χειραστή, δηλαδή σταυρότητα γινόμενα. Το χειραστή, παιδιά, για να γίνει πρέπει να έχεις ένα μόνο κλάσμα από τη μία, ίσον ένα μόνο κλάσμα από την άλλη. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι τώρα πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, άρα έχουμε μείον 6 χ δεύτερας ίσον, αν πάει το 2 από την άλλη θα γίνει μείον 2. Διαιρούμε και τα δύο μέλη με το μείον 6, άρα μείον 6 δια μείον 6 μας κάνει 1. 1 επί χ δευτέρας, δηλαδή χ δευτέρας, πλην δια πλην συν 2 6, ή άμα διαιρείς πάνω και κάτω με το 2 είναι 1 τρίτο. Άρα, παιδιά, το χ δευτέρας είναι 1 τρίτο. Άρα το χ είναι συν πλην τη ρίζα του 1 τρίτο. Εντάξει, το αρνητικό όμως, παιδιά, δεν γίνεται. Το χ δεν μπορεί να είναι αρνητικό, γιατί κάνουμε εδώ γεωμετρία. Και στη γεωμετρία οι αποστάσεις δεν μπορούν να είναι αρνητικές. Να πούμε δηλαδή ότι το σπίτι μου απέχει πλην 20 μέτρα από το φούρνο. Άρα, παιδιά, από εδώ ουσιαστικά πήραμε σαν λύση ότι το χ είναι η ρίζα του 1 τρίτου. Ρίζα του 1 τρίτου, δηλαδή ρίζα 1 προς ρίζα 3, η ρίζα του 1 είναι 1, ρίζα 3. Ή αν θες να πολλαπλασιάσεις πάνω και κάτω με τη ρίζα του 3, 1 επί ρίζα 3 κάνει ρίζα 3. Ρίζα 3 επί ρίζα 3 κάνει ρίζα 3, 3, 9. Άρα μπορεί να το γράψει κάποιος και σαν ρίζα 3 προς ρίζα του 9, που είναι το 3. Μπορεί λοιπόν κάποιος, παιδιά, να το γράψει πάρα πολύ απλά και έτσι. Λοιπόν, σε αυτό, παιδιά, όπως θέλετε, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Με τούτα και με εκείνα, λοιπόν, παιδιά, λύσαμε αυτό εδώ και βρήκαμε ότι το χ είναι 1 προς ρίζα 3. Αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε τώρα ότι για αυτή την τιμή του χ, τι θέλουμε, παιδιά, να συμβαίνει? Θέλουμε να έχουμε μεγιστοποίηση. Τώρα, παιδιά, αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος, παιδιά, τον οποίο εμπροκειμένο δεν θα το συνιστούσε γιατί είναι λίγο χρονοβόρο, είναι, όπως λέει και ο τυπολόγιο των εξετάσεων, σου λέει, αν η δεύτερη παράγωγος προκύψει να είναι θετική, τότε έχουμε ελαχιστοποίηση. Αν η δεύτερη παράγωγος προκύψει να είναι αρνητική, δηλαδή με πρόσημο πλην, τότε έχουμε μεγιστοποίηση. Άρα, παιδιά, μία σκέψη είναι κάποιος να υπολογίσει τη δεύτερη παράγωγη, δηλαδή να πάρει όλο αυτό, παιδιά, εδώ και να το ξαναπαραγωγήσει, θα το ξαναπαραγωγήσει, έτσι, όλο αυτό εδώ πέρα, θα βγάλει ένα αποτελεσματάκι, ένα αποτέλεσμα, έτσι, και σε αυτό το αποτέλεσμα θα πας και θα βάλεις όπου χ το 1 προς ρίζα 3. Εντάξει, δηλαδή αυτή η συνάντηση είναι λίγο χρονοβόρο να την παραγωγήσει κάποιος, εντάξει. Και στο αποτέλεσμα που θα βρεις, όπου έχει να βάλεις το 1 προς ρίζα 3, για να δεις αν όντως το αποτέλεσμα που θα βγάλεις από εδώ έχει πρόσημο πλην, αρνητικό. Για να επιβεβαιώσεις ότι για αυτή την τιμή του χέρεις μεγιστοποίηση, έτσι. Παιδιά, στο συγκεκριμένο είναι λίγο χρονοβόρο. Ο άλλος τρόπος για να το επιβεβαιώσεις είναι να κάνεις εδώ ένα ωραιότατο πινακάκι πρόσημο. Παιδιά, αν είναι λίγο δύσκολο να το συμβολίσετε εδώ πέρα, στο Word, μπορείτε να, αντί να το γράφετε πάνω, επειδή αυτό τώρα στο Word είναι λιγάκι σύνθετο να γίνει, αλλά μπορείτε, παιδιά, να το κάνετε καλύτερα για να μην κουράζεστε, μπορείτε να γράψετε στο Word ότι συμβολίζω σαν θ2, θ2 είναι η γωνία πια, όμικρον π, εδώ μπαίνει η κορυφή, π, α, οπότε όμικρον π, α, γωνίτσα, και ως θ1 συμβολίζω αυτή τη μεγάλη γωνία, λέει την όμικρον πβ. Εντάξει. Αν δεν θέλετε, λέει, να κάνετε σχήματα εδώ και να κουράζεστε, παιδιά, μπορείτε να το γράψετε άμα θέλετε και έτσι στο Word. Οπότε θα το καταλάβει ο βαθμολογητής, παιδιά, μια χαρά. Λοιπόν, εντάξει.
Ωραία, παιδιά, για να δούμε τώρα το πινακάκι προσήμου που έχουμε διδαχθεί αναλυτικά στην ιστοσελίδα. Λοιπόν, εδώ θα πάει το χ. Το χ είναι από 0 και πάνω. Βάζεις τη λύση που βρήκες 1 προς ρίζα 3 και από κάτω βάζεις την παράγω F τόνος του χ. Η παράγωση βρήκαμε ότι μηδενίζεται για χ ίσον 1 προς ρίζα 3 όπως αποδείξαμε και από κάτω θα πάει η F του χ. Λοιπόν, παιδιά, λοιπόν, το 1 προς ρίζα 3 περίπου πόσο κάνει? Περίπου. Εντάξει, 0, κάτι θα κάνει, γιατί η ρίζα 3 είναι 1,7. Οπότε άμα κάνεις 1 δια 1,7, περίπου θα σου βγάλει 0, κάτι, έτσι. Αλλά για να πάμε λίγο να το κάνουμε, να δούμε πόσο βγαίνει. Στο περίπου, έτσι, παιδιά. 1 δια ρίζα 3, εντάξει, 1 δια ρίζα 3, περίπου 0,577, έτσι, περίπου. Παιδιά, να πάρουμε μια τιμή μεγαλύτερη. Μια τιμή μεγαλύτερη, πάρε το 1, ξέρω εγώ. Λοιπόν, άμα πας στην πρώτη παράγοδο που έφτιαξες το τυπάκι. Ποιο είναι το τυπάκι που έφτιαξες? 2 μείον 6 χ δευτέρας προς 1 και 3 χ δευτέρας και όλοι στη δευτέρα. Εντάξει, παιδιά, το από κάτω ούτως ή άλλως επειδή είναι στη δευτέρα, άρα το από κάτω έχει ό,τι και να βάλουμε στο χ θετικό πρόσημο, γιατί είναι στη δευτέρα. Άρα, παιδιά, την τελική κατάσταση για το τι είναι το πρόσημο εδώ θα την καθορίσει, παιδιά, εν προκειμένου ο αριθμητής. Για πήγαινε στον αριθμητή και βάλε όπου χ το 1. 2 μείον 6 επί 1 στη δεύτερα, 2 μείον 6 κάνει μείον 4. Άρα το πάνω είναι αρνητικό. Το πάνω είναι πλην, το κάτω είναι συν, πλην δια συν, άρα τι σημαίνει? Ότι η πρώτη παράγωση βγάζει αποτέλεσμα αρνητικό, δηλαδή πλην. Να πάρουμε τώρα, παιδιά, μία τιμή. Μία τιμή κάτω από το 0,577, πάρε μία τιμή κάτω από το 0 μέχρι το 0,577, πάρε το 0,1. Λοιπόν, πάλι εδώ στον αριθμητή, 2 μείον 6 επί 0,1 στη δευτέρα. Πόσο κάνει αυτό, παιδιά? Για να το δούμε. 2 μείον 6 επί 0,1, 0,2, παιδιά, ό,τι θέλετε μπορείτε να πάρετε. 0,1 στη δευτέρα μας κάνει 1,94. 1,94 τι σημαίνει? Ότι ο αριθμητής βγαίνει θετικός. Και ο παρανομαστής, αφού είναι στη δεύτερα, βγαίνει μόνιμος θετικός. Άρα θετικό το πάνω, θετικό το κάτω. Άρα και το κλάσμα που είναι η παράγωση είναι και αυτή, έχει πρόσημο θετικό. Να το. Δοκιμαστικές τιμές, παιδιά, για να ανακαλύψουμε το πρόσημο, έτσι. Ωραία. Άρα, παιδιά, τι σημαίνει αυτό εδώ, όπως έχουμε διδαχθεί και στα μαθήματά μας? Ότι η συνάρτηση, παιδιά, θα πηγαίνει εδώ που είναι συν, είναι ανηφορική. Εδώ που είναι πλην γίνεται κατηφορική. Άρα εδώ είναι αύξουσα, εδώ είναι ευθύνουσα, έτσι. Να το γράψουμε συμβολικά. Άρα από το 0, όταν το χ παίρνει τιμές από το 0, σωστά, παιδιά, όταν το χ παίρνει τιμές από το 0 έως το 1 ρίζα 3, η συνάρτησή μας είναι γνησίως αύξουσα, όπως έχουμε διδαχθεί. Όταν όμως το χ παίρνει τιμές από 1 ρίζα 3 και πάνω, τότε η συνάρτηση είναι αυτό που λέμε γνησίως φθήνουσα. Οπότε, παιδιά, η συνάρτηση θα πηγαίνει κάπως έτσι, Άρα εδώ πάνω είναι το μέγιστο, το max, η μέγιστη τιμή που λαμβάνει η συνάρτησή μας όταν το χ πάρει την τιμή 1 προς ρίζα 3. Άρα εδώ, παιδιά, είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε τοπικό μέγιστο, δηλαδή η συνάρτηση, παιδιά, μεγιστοποιείται αν το χ είναι 1 προς ρίζα 3. Να το. Αυτό είναι, παιδιά. Οπότε δώσαμε, παιδιά, την απάντησή μας. Έτσι, να την γράψουμε, παιδιά, και εδώ πέρα. Άρα, τι είπαμε? Αν το χ πάρει την τιμή 1 προς ρίζα 3, η F του χ, που είναι δηλαδή η εφαπτωμένη του θ, η εφαπτωμένη του θ, μεγιστοποιείται. Δηλαδή, παιδιά, λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της. Και ποια είναι η μέγιστη τιμή? Η μέγιστη τιμή θα προκύψει άμα πάτε εδώ στον τύπο και όπου χ βάλετε το 1 προς ρίζα 3. Θα γίνει 2 επί 1 προς ρίζα 3, 1 συν 3 επί 1 προς ρίζα 3 και όλο εις τη δεύτερα. 2 επί 1 κάνει 2 προς ρίζα 3 και από κάτω είναι 1 συν 3 επί 1 εις τη δεύτερα, 1 επί 1, 1. Λοιπόν, ρίζα 3 εις τη δεύτερα, θα φύγει το ρίζα και το δεύτερα, οπότε θα μας απομείνει εδώ, παιδιά, ένα τριαράκι. Οπότε 3 επί 1 θα γίνει, παιδιά, ουσιαστικά αυτό εδώ θα γίνει 3 τρίτα. 3 δια 3 δηλαδή, που 3 δια 3, παιδιά, μας κάνει μονάδα. Άρα έχουμε 2 δια ρίζα 3 προς 1 και 1, 2. 2 πρώτα.
πολλαπλασιάζουμε τους δύο άκρους, 2 επί 1, 2 επί 1 έτσι, πολλαπλασιάζουμε τους δύο μέσους, 2 επί ρίζα 3, επειδή έχουμε πολλαπλασιασμό και μόνο πολλαπλασιασμό πάνω και κάτω, ιδάλλως δεν θα μπορούσαμε να απλοποιήσουμε, επειδή έχουμε μόνο πολλαπλασιασμό πάνω και κάτω φεύγουν. Ναι, αν είχαμε προσθέσει αφαιρές, παιδιά, δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε μόνο πολλαπλασιασμό και πάνω και κάτω. Άρα, παιδιά, καταλήγουμε ότι η μέγιστη τιμή της συνάρτησης, δηλαδή η μέγιστη τιμή της εφαπτωμένης θήτα, μέγιστη τιμή είναι 1 προς ρίζα 3. Ή όπως το κάνουν, παιδιά, κάποιοι πολλαπλασιάζουν πάνω και κάτω με το ρίζα 3 και είναι 1 επί ρίζα 3, ρίζα 3. Ρίζα 3 επί ρίζα 3, ρίζα 9, που μας κάνει 3. Ή αλλιώς ρίζα 3 στο τετράγωνο που φεύγει πάλι η ρίζα με το τετράγωνο και μένει πάλι το 3. Οπότε, παιδιά, απαντήσαμε στο ερώτημά μας τελικά. Ποιο ερώτημα? Ποια είναι η μέγιστη γωνία θέασης θ? Κάτσε, εμείς δεν βρήκαμε τη μέγιστη γωνία θ, βρήκαμε τη μέγιστη τιμή της εφαπτωμένης θ. Η μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει η εφαπτωμένη θ είναι ρίζα 3 τρίτα. Ωραία. Να σας πάω λίγο, παιδιά, εδώ στο τυπολόγιο των εξετάσεων. Εντάξει, στο τυπολόγιο των εξετάσεων να δούμε ποια γωνία. Για να δούμε τι λέει εδώ. Τι λέει εδώ πέρα, παιδιά. Τυπολόγιο με χρήσιμες σχέσεις. Για να δούμε. Παιδιά, τον τύπο του λυκείου που σας έλεγα, δεν σας είπα ένα τύπο του λυκείου. Είναι ο τύπος που χρησιμοποίησαμε, παιδιά, προηγουμένως. Θυμάστε που σας είχα γράψει. Είχα γράψει ένα ωραιότατο τυπάκι, tan θ1 μειον θ2 είναι tan θ1 μειον tan θ2 προς 1 και tan θ1 επί tan θ2, έτσι, το βλέπω. Αυτό, παιδιά, το λέει μέσα στο τυπολόγιο, δεν χρειάζεται να το θυμόμαστε. Να το. Είναι, παιδιά, αυτό εδώ πέρα το τυπάκι. Να το. Αυτό εδώ πέρα. Οπότε, παιδιά, μας το έχει δώσει και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτόματος. Είναι, παιδιά, 2 σε 1. Αν εδώ έχεις συν, τότε εδώ θα βάλεις συν και εδώ θα βάλεις πλην. Δηλαδή, αν έχεις tan του χ και ψ, θα γίνει tan χ συν tan ψ, 1 μείον tan χ επί tan ψ, έτσι. Αν όμως θέλεις το tan του χ πλην ψ, τότε θα είναι tan χ πλην tan ψ, όπως κάναμε, 1 προς 1 συν tan χ επί tan ψ. Οπότε, παιδιά, το τυπάκι είναι δοσμένο, οπότε μια χαρά το έχουμε μπροστά μας ακριβώς όσο έχει. Λοιπόν, άλλο ήθελα όμως, παιδιά, να ανακαλύψουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, εδώ μας δίνει τα ημίτωνα και τα συνημίτωνα. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά, η γωνία που έχει εφαπτωμένη ρίζα 3 τρίτα, ουσιαστικά ξέρετε ποια γωνία είναι. Είναι η γωνία η π έκτα. Ναι, όταν λέμε 180 μοίρες, αυτές, παιδιά, αντιστοιχούν σε π ακτίνια, rad. Άρα, όταν λέμε, παιδιά, ουσιαστικά π έκτα rad, ουσιαστικά αντιστοιχούν σε πόσες μοίρες, 180 δια 6, δηλαδή σε 30 μοίρες. Άρα, η γωνία, παιδιά, θ που έχει εφαπτωμένη ρίζα 3 τρίτα, είναι η γωνία των π έκτα ακτινίων, δηλαδή είναι η γωνία των 30 μοίρων. Εντάξει, παιδιά, αυτό δεν χρειάζεται αιτιολόγηση, γιατί όποιο βιβλίο ή στο Google και να ανατρέξετε, αυτό, παιδιά, θα το δείτε ότι η εφαπτωμένη, το tan του π έκτα και με το κομπιουτεράκι ακόμα, είναι ρίζα 3 τρίτα. Ρίζα 3 τρίτα, δηλαδή είναι 0,577, άμα το κάνεις στο κομπιουτεράκι σου, έτσι. Οπότε αυτό είναι κάτι, παιδιά, να το ορίστε. Ρίζα 3 δια 3. 0,577. Οπότε και στο κουμπιτράκι να το κάνετε, παιδιά, αιτιολόγηση δεν χρειάζεται. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, η γωνία εδώ πέρα που ζητούσε, η μέγιστη γωνία θέασης θήτα του πι ανάμεσα στους δύο ποδηλάτες α και β, είναι η γωνία π έκτα ακτίνιον, δηλαδή 30 μοίρες. Άλλος τρόπος, παιδιά, αυτό για να το αποδείξουμε. Κοιτάξτε. Άλλος τρόπος, αλλά δεν χρειάζεται εσείς, παιδιά, να αναλωθείτε σε αυτό που θα πω τώρα. Για να υπολογίσεις γενικά την εφαπτωμένη μιας γωνίας, μπορείς πολύ απλά να πάρεις το ημίτονό της και να το διαιρέσεις με το συνημίτονό της. Δηλαδή, εν προκειμένου, αν πάρουμε το sin του π έκτα και το διαιρέσουμε με το cosine του π έκτα, που αυτά, παιδιά, μας τα δίνει. Το sin π έκτα είναι 1 δεύτερο, το ημίτονο του π έκτα, και το συνημίτονο του π έκτα
Είναι ρίζα 3 δεύτερα. Για να τα διαιρέσουμε. 1 επί 2, 2 επί ρίζα 3, πολλαπλασιάζουμε τους δύο άκρους και τους δύο μέσους, φεύγουν, οπότε 1 προς ρίζα 3, δηλαδή όπως δείξαμε εδώ, ρίζα 3 τρίτα. Οπότε παιδιά και έτσι αποδεικνύεται ότι η γωνία είναι επί έκτα, δηλαδή 30 μοίρες. Παιδιά όμως αυτό που είπα δεν χρειάζεται, μπορείτε να το κάνετε στο κομπιουτεράκι και να το βγάλετε. Λοιπόν παιδιά, να σας δείξω τώρα λίγο κάτι, πώς θα κάνετε αυτό εδώ το πινακάκι στο Word. Είναι πάρα πολύ εύκολο παιδιά, πάρα πολύ εύκολο το πώς θα το κάνετε. Αρκεί παιδιά να έχετε εγκαταστήσει πρώτα απ' όλα το Math Type. Σας εξηγώ εδώ παιδιά στις εργασίες, εδώ στην δεύτερη εργασία, πρώτη, δεύτερη εδώ πέρα, εδώ πώς πληκτρολογούμε την εργασία στο Word, έτσι. Εντάξει, γιατί ουσιαστικά παιδιά χρειαζόμαστε το Math Type. Λοιπόν παιδιά, πρώτα απ' όλα θα κάνουμε τις γραμμές. Πάμε εισαγωγή εδώ σχήματα, κάνουμε μία γραμμούλα έτσι, εντάξει, όσο μπορούμε ίσια, κάνουμε μία γραμμούλα έτσι, πάλι εισαγωγή σχήματα, εκτός παιδιά αν έχετε κάποιον πιο γρήγορο τρόπο, αλλά αυτός ο τρόπος παιδιά είναι πάρα πολύ εύκολος. Θες εδώ και ένα κυκλάκι να βάλεις στη μέση, οπότε πάμε εισαγωγή, πάμε εδώ το κυκλάκι εδώ να το βάλουμε εδώ. Δεξί κλικ, μορφοποίηση. Τραβάμε αυτό δεξιά για να γίνει διάφανο και πατάμε OK. Τώρα παιδιά τα άλλα θα τα βάλουμε με εισαγωγή πλαίσιο την επιλογή που είναι πάνω αριστερά. Εδώ θα βάλουμε το χ. Το μικραίνουμε και λιγάκι και εδώ που είναι ο σταυρός το τσιμπάμε και το σένουμε εδώ. Να το. Α, παιδιά με συγχωρείτε, θέλει και άλλη μια οριζόντια γραμμή να μπει εδώ πέρα. Θα τη σκώσουμε και λίγο έτσι προς τα πάνω. Εδώ παιδιά που βλέπετε το σταυρό πάνω στο χ, κάντε δεξί κλικ, να κάνουμε δεξί κλικ μορφοποίηση για να κάνουμε το περίγραμμα να είναι λευκό, για να μην φαίνεται το μαύρο γύρω γύρω. Από κάτω παιδιά πάλι εισαγωγή πλαίσιο κειμένο, από κάτω είναι η F τόνος του χ, αντιβάλλουμε εδώ την F με μικρό F, έτσι, την F τόνος του χ, έτσι, να το μικρύνουμε και αυτό εδώ λιγάκι. Πάρα πολύ εύκολο. Και βάλω το εδώ πέρα. Δεξί κλικ, μορφοποίηση πλαισίου, να κάνουμε το περίγραμμα άσπρο για να μην φαίνεται το μαύρο γύρω γύρω. Εντάξει. Ωραία και αυτό εδώ έτσι. Α, κάτσε. Το κυκλάκι κάτω και παραπάνω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και μετά εδώ κάτω θα βάλουμε παιδιά την εύτουχη. Γενικά παιδιά όλα αυτά εδώ τα πληκτρολογείτε με εισαγωγή και πλαίσιο κειμένου. Λοιπόν, βάζουμε εδώ εύτουχη. Πολύ ωραία. Μικρό το F, το μαζεύουμε και αυτό εδώ. Το πηγαίνουμε εδώ πέρα. Εδώ που βλέπουμε το σταυρό κάνουμε δεξί κλικ μορφοποίηση πλαισίου και κάνουμε το περίγραμμα παιδιά να είναι λευκό. Ωραία. Ωραία. Παιδιά πάμε να φτιάξουμε εδώ τα 0, 1 προς ρίζα 3 συνάπειρο. Ωραία. Για όλα αυτά παιδιά θέλουμε εισαγωγή και πλαίσιο κειμένο. Άρα θα κάνουμε εδώ να βάλουμε το 0. Να το μαζέψουμε, να το βάλουμε στην άκρη. Ένα άλλο πλαίσιο κειμένου, εισαγωγή πλαίσιο κειμένου από τις επιλογές εδώ. Για να το κάνουμε εδώ παιδιά, να το βλέπουμε ξεκάθαρα έτσι, πλαίσιο κειμένου, πρώτη επιλογή αριστερά. Εδώ παιδιά το κλάσμα που είναι ένα προς ρίζα 3 χρειαζόμαστε λίγο το math type, οπότε θα πάμε εισαγωγή αντικείμενο math type, αυτό εδώ, και βάζουμε εδώ κλάσμα, ένα προς, κλικ κάτω, ρίζα, το κουμπάκι, 3 και πατάμε το χ. Να το, το πήρε. Το μαζεύουμε λιγάκι έτσι να γίνει κομψό, το τσιμπάμε λίγο να πάει προς τα πάνω και μετά πάλι εισαγωγή πλαίσιο κειμένου. Πάλι παιδιά θέλει math type για να γράψουμε το συν άπειρο, οπότε πάμε εδώ να το κάνουμε συν, πατάμε το shift και το σταυρό ταυτόχρονα. Το shift παιδιά το γνωρίζουμε όλοι, έτσι, είναι το κουμπάκι εδώ του πληκτρολογίου που είναι το shift. Πατάμε ταυτόχρονα το shift και το σταυρό, έτσι, το συν. Οπότε, συν πολύ ωραία, το άπειρο είναι κάπου εδώ, το επιλέγουμε με αριστερό κλικ και χ. Να το πήρε, να το πήρε και αυτό. Λοιπόν, και εδώ παιδιά, να βάλουμε εδώ τα πρόσημα συν πλην και τελειώσαμε. Λοιπόν, πάμε. Εδώ παιδιά θέλει δεξί κλικ μορφοποίηση πλαισίου για να γίνει λευκό το περίγραμμα. Δεξί κλικ μορφοποίηση πλαισίου για να γίνει λευκό το περίγραμμα. Και εδώ δεξί κλικ
οφοποίηση πλαισίου για να γίνει το περίγραμμα λευκό. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα πάμε, παιδιά, πάλι εισαγωγή πλαίσιο κειμένου για να βάλουμε εδώ τι έχουμε, συν και πλέον. Θα βάλουμε εδώ το συν. Θέλετε, παιδιά, και να το μεγαλώσετε λιγάκι, να το κάνετε λίγο μεγαλύτερο μέγεθος, να το βάλετε και bold, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, εδώ θα πάει αυτό εδώ. Και μετά εισαγωγή πλαίσιο κειμένου. Ακριβώς με την ίδια λογική, παιδιά, και θα βάλουμε εδώ το πλέν. Ας το μεγαλώσουμε πάλι λίγο αυτό έτσι, να γίνει μέγεθος 12, έτσι, και bold. Ωραία. Λοιπόν, δεξί κλικ. Να το κάνουμε και αυτό, παιδιά, να είναι το περίγραμμα εδώ λευκό. Και αυτό εδώ πάλι να είναι λευκό. Ωραία. Και τώρα, παιδιά, τα βελάκια. Τα βελάκια θα πάμε εισαγωγή. Εδώ, παιδιά, για τα βελάκια θέλει εισαγωγή αντικείμενο και math type. Αλλά εντάξει, τα βελάκια, παιδιά, ξέρετε, υπάρχουν και εδώ τα βελάκια, τα διαγώνια, αλλά υπάρχει και πιο εύκολος τρόπος, παιδιά, για τα βελάκια. Είναι και εισαγωγή στα σχήματα. Άμα πάρεις εδώ το βελάκι και με το αριστερό κλικ ποντικού πατημένο κάνεις ένα βελάκι έτσι και μετά εισαγωγή σχήματα, πάλι επιλέγεις το βελάκι με αριστερό κλικ και κρατώντας το αριστερό κλικ του ποντικού πατημένο το σένες και κάνεις ένα βελάκι προς τα κάτω. Άτω. Αυτό είναι. Και εδώ γράφεις ότι είναι. Τι είναι εδώ. Γνησίως αξουσα. Ωραία. Και εδώ πάρα δίπλα γράφεις ότι είναι γνησίως φθηνούσα. Παιδιά, τόσο όμορφα και τόσο απλά βλέπετε πως πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να κάνουμε τέτοια πραγματάκια. Κάτσε να κάνουμε και αριστερό κλικ εδώ και εδώ να το σύρουμε με το αριστερό κλικ το πατημένο για να το επεκτείνουμε. Να το. Ορίστε. Να το. Αυτό δεν είναι. Simple. Ωραία. Και τοπικό μέγιστο για χίσον 1 προς ρίζα 3. Λοιπόν. Ή F του Χ. Να το γράψουμε και αυτό. Παρουσιάζει τοπικό μέγιστο για Χ ίσον. Κάτσε, εδώ θέλει math type. Math type, ωραία. 1, κλικ αριστερό κάτω, ρίζα, κλικ αριστερό και πάνω και κάτω. Δηλαδή για να επιλέγεις αριθμητή και παρανομαστή, έτσι. Να το, και τέλειωσε. Ολοκληρώσαμε, παιδιά, την άσκησή μας την απολαυστική. Ουσιαστικά πάνω στο κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3, δύο κανόνες παραγωγής συναντήσεων που μας βοήθησε, παιδιά, να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί το τυπολόγιο των παραγόγων που θα έχουμε με το καλό δίπλα μας πάνω στις εξετάσεις. Ωραία. Και συγκεκριμένα το θέμα, παιδιά, ήταν πάνω στο κεφάλαιο 4. 4-1 μονοτονία και ακρότατα πάνω στις εφαρμογές των παραγόγων. Το μελετούμε, παιδιά, με ηρεμία. Είναι σωστό θεματάκι για τις εξετάσεις και οτιδήποτε χρειαστεί το δάσκαλος είναι εδώ. Να έχετε υγεία, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είστε όλοι σας πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Να είστε καλά.